Ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον για τις δηλώσεις που έκανε ο εκλεγμένος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδέχθηκε ότι διάβασε θετικά τη συνέντευξη του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω πως είναι μια πολύ καλή είδηση το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να κάνουν μια καλή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μαζί μας και θέλουν να το κάνουν πολύ γρήγορα. Είναι σπουδαίο να το ακούω αυτό από τον εκλεγμένο Πρόεδρο Τραμπ. Ξεκάθαρα θα πρέπει να είναι μια συμφωνία προς το συμφέρον των δύο πλευρών, αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα είναι, υπογράμμισε ο Μπόρις Τζόνσον. Το Βερολίνο προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει την πολιτική του νέου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ τοποθετήθηκε ξεκάθαρα με διπλωματικό τρόπο στις δηλώσεις του. Νομίζω ότι εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε τη μοίρα μας στα δικά μας χέρια. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για μια αποτελεσματική συνεργασία ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη, υπογράμμισε η Άγγελα Μέρκελ. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά σχολίασε ότι η συνέντευξη Τραμπ διαβάστηκε με ενδιαφέρον. Ο Επίτροπος Οικονομικών Μοσκοβισή χαρακτήρισε φαντασίωση την εκτίμηση του Τραμπ ότι και άλλες χώρες θα ακολουθήσουν τη Βρετανία μετά την έξοδο.